Άρνο, ο Lion Education και μπροστά μας, παιδιά, το πρώτο πρόβλημα από το τετράδιο εργασιών πάνω στο κεφάλι 23. Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων και μέση τιμή. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα, παιδιά, λέει: το ραυδόγραμμα δείχνει τη μέση τιμή σε δευτερόλεπτα των επιδόσεων κάθε αθλήτριας της ομάδας Ανατολή στο αγώνισμα των 400 μέτρων για την περίοδο 2016-2017. Δηλαδή, η Μαρία έχει μέση επίδοση πόσο? 51 δευτερόλεπτα. Εδώ, παιδιά, τα ονοματάκια στον οριζόντιο άξονα και εδώ στον κατακόρυφο, αυτή η αριθμή είναι ο χρόνος που έκανε κάθε αθλήτρια σε δευτερόλεπτα. Η Μαρία έχει μέση επίδοση λοιπόν πόσο? 51 δευτερόλεπτα. Η Κλειό έχει μέση επίδοση πόσο? Που φτάνει η Ράβδος στο 53 δευτερόλεπτα. Η Νίκη έχει μέση επίδοση πόσο? 52 δευτερόλεπτα. Η Άννα έχει μέση επίδοση τα πόσα? 53 δευτερόλεπτα και η Άννα. Και η Θάλια έχει μέση επίδοση πόσο? 56 δευτερόλεπτα. Αυτός πριν είναι ο χρόνος που έκανε κάθε αθλήτρια για να τρέξει τα 400 μέτρα. Είναι η μέση επίδοση, η μέση τιμή της επίδοσης, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο τίτλος του ραυδογράμματος, κάθε αθλήτριας στα 400 μέτρα, στο αγώνισμα των 400 μέτρων για την περίοδο 2016-2017. Ποια είναι, λέει, η μέση τιμή των επιδόσεων όλης της ομάδας? Λοιπόν, παιδιά, η μέση τιμή. Ουσιαστικά εδώ έχουμε κάποια νουμεράκια, να τα γράψουμε και εδώ να φαίνονται. Η Μαρία έχει μέση επίδοση 51. Η Κλειό έχει μέση επίδοση πόσο είπαμε? 53. Η Νίκη έχει μέση επίδοση πόσο είπαμε? 52. Η Άννα έχει μέση επίδοση 53 και η Άννα. Και η Θάλια έχει μέση επίδοση 56. Για να βρούμε λοιπόν τη μέση τιμή των επιδόσεων όλης της ομάδας και των 5 αθλητριών, παιδιά, τι θα κάνουμε? Ποιος είναι ο τύπος για τη μέση τιμή? Θα αθροίσουμε τα δεδομένα μας. Θα αθροίσουμε δηλαδή, παιδιά, αυτά εδώ τα νουμεράκια. 51 και 53 και 52 και 53 και 56. Και ό,τι βρούμε θα το διαιρέσουμε με το πλήθος όλο το δεδομένο. Δηλαδή, παιδιά, θα το διαιρέσουμε με πόσες είναι όλες αυτές οι αθλήτριες. 1, 2, 3, 4, 5. Ό,τι βρούμε θα το διαιρέσουμε για 5. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο, παιδιά, αυτό εδώ το αθισματάκι, 51 και 53. Για να το κάνουμε εδώ πέρα. 51 και 53 και 52 και 53 και 56. Λοιπόν, στην πρόσθεση, παιδιά, βάζουμε τα ίδια κάτω από τα ίδια. Μονάδες κάτω από μονάδες, δεκάδες κάτω από δεκάδες. Αν είχαμε και εκατοντάδες κάτω από εκατοντάδες, μονάδες χιλιάδες κάτω από μονάδες χιλιάδες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για να προσθέσουμε, παιδιά, εδώ 1 και 3, 4 και 2, 6 και 3, 9 και 6, 15. Γράφουμε το 5, κρατάμε το 1. 5 και 5, 10 και 5, 15 και 5, 20 και 5, 25. 25 δεκάδες. Και άλλη μια δεκάδα πριν στο κρατούμενο, άρα 26 δεκάδες. Άρα έχουμε, παιδιά, 265. 265 λοιπόν, άρα η μέση τιμή, να το βάλουμε εδώ πέρα, παιδιά, στο κενό, η μέση τιμή είναι, τι πράξη θα κάνουμε, 265, το διαιρούμε δια του 5, γιατί 5 είναι οι αθλητές μας. 265 δια 5, ή για να το γράψουμε, παιδιά, για οικονομία χώρου, 265 δια 5 μας κάνει πόσο, με βάση τον τύπο, έτσι, 265 δια 5. Το 5 στο 2 δεν χωράει, τονίζουμε και το 6. Το 5 στο 26 χωράει 5 φορές. 5, 5, 25 από 26, 1. Κάτω και το 5. Το 5 στο 15, παιδιά, χωράει ακριβώς 3 φορές. Γιατί, Βαγγέλη? Μα γιατί, παιδιά, από την προπαίδεια τι λέμε? Λέμε 5 φορές το 3 ή αλλιώς τι? 3 φορές το 5 μας δίνουν πόσο? 15. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι. Άρα έχουμε εδώ το 3. 3 φορές το 5 μας δίνει το αποτέλεσμα 15. Από 15 πόσο κάνει? 0. Πήραμε λοιπόν, παιδιά, το διαιρεταίο μας που ήταν 265. Το διαιρέσαμε με το διαιρέτη μας που ήταν το 5. Βγήκε πηλίκο το 53
και υπόλοιπο το 0. Και επειδή το υπόλοιπο παιδιά βγήκε 0, να θυμίσουμε από τα προηγούμενα μαθήματα ότι η διαίρεση τι είναι, τέλεια. Το αποτέλεσμά μας λοιπόν παιδιά είναι το 53. Άρα, τι γράφουμε εδώ πέρα, η διαίρεση είναι 53, τι είναι αυτά, δευτερόλεπτα. 53 δευτερόλεπτα λοιπόν είναι η μέση τιμή των επιδόσεων όλης της ομάδας, έτσι. Παιδιά, κοιτάξτε, αντί να πούμε εδώ ένα συμπέρασμα, ένα σχόλιο, αντί να πούμε 53 και 53 στην πρόσθεση, μπορούσαμε να πούμε δύο φορές το 53. Δηλαδή να έχουμε 51 και 52 και δύο φορές το 53 και 56, πάλι θα έβγαζε 265, γιατί θα είχαμε 51 και 52, δύο φορές το 53, αν το κάνουμε, μας δίνει το αποτέλεσμα 106 και άλλα 56. Όντως παιδιά, άμα κάνετε την πρόσθεση 106 και 51 και 52 και 56, άμα κάνετε παιδιά αυτή την πρόσθεση, πώς θα βγει. 6 και 1, 7 και 2, 9 και 6, 15. Γράφουμε το 5, κρατάμε το 1. 0 και 5, 5 και 5, 10 και 5, 15 και αν το κρατούμε 16. Γράφουμε το 6, κρατάμε το 1. 1 και 0 και 0 και 0 μας κάνει 1 και άλλο 1, 2. Πάλι 265 παιδιά θα βγει. Απλώς το λέμε ότι αντί να γράφουμε 53 και 53, μπορούσαμε να γράψουμε εδώ απευθείας δύο φορές το 53. Λοιπόν, έκλεισε παιδιά το σχόλιο, άρα απαντήσαμε στην πρώτη κουκίδα και βρήκαμε ότι η μέση τιμή των επιδόσεων όλης της ομάδας είναι 53 δευτερόλεπτα για να τρέξουν, για να έχουν το αγώνισμα των 400 μέτρων, για να τρέξουν τα 400 μέτρα. Πολύ ωραία. Και βλέπουμε παιδιά ότι όντως συμβαίνει εν προκειμένου αυτό που έλεγε η θεωρία μας, ότι η μέση τιμή, ο μέσος όρος είναι μία από τις τιμούλες που έχουμε, μία από τις χαρακτηριστικές τιμές. Πράγματι βλέπουμε ότι εδώ από σύμπτωση το 53 η μέση τιμή είναι πράγματι μία από τις τιμούλες που είχαμε στα χέρια μας, έτσι. Ωραία. Να χαράξεις λέει μία οριζόντια μπλε γραμμή που να δείχνει τη μέση τιμή της επίδοσης των αθλητριών. Δηλαδή παιδιά μία μπλε γραμμή που να δείχνει αυτήν την τιμή. Αυτή την τιμή που βρήκαμε, τη μέση τιμή, το 53. Έτσι, το 53. Λοιπόν παιδιά, θα πάμε εδώ στον αριθμό 53 και θα χαράξουμε μία μπλε οριζόντια γραμμή. Νάτι. Αυτή λοιπόν παιδιά, η μπλε γραμμή ουσιαστικά εκφράζει αυτό το 53 που βρήκαμε. Ότι η μέση τιμή της επίδοσης των αθλητριών, όπως βρήκαμε παιδιά προηγουμένως, είναι πράγματι το 53. Η μπλε οριζόντια γραμμή λοιπόν στο σχήμα που ακολουθεί, που δείξαμε τώρα, δείχνει τη μέση τιμή της επίδοσης των αθλητριών. Και εδώ μάλιστα παιδιά μπορείτε να θέλετε να την κάνετε και διακεκομένη, δηλαδή να φαίνεται κάπως έτσι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά παιδιά όλους σας, να είστε καλά. Να είστε πάντα μα πάντα καλά παιδιά.